Video compilation τη season 5 από τα shorts που έχω ανεβάσει τόσο καιρό. Παρτένα. Καλά να περάσετε. Παρακολουθείτε με δική σας ευθύνη. Ποιος μου καβάντσωσε το φούρνο! Ει, hey, σκότωσα σκέλετον. Εσύ μου καβάντζωσε στο φούρνο! Τρέχα να σωθεί. Όχι εσύ, ο Σόρκο. Τρέχα να σωθεί, Σόρκο, θα πεθάνει. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Σόρκο, έχει εξαφανιστεί, θα σου σκοτώσω. Φύγε. Φύγε να μη σε βλέπω. Βάλει το φούρνο πίσω. Βάλει το φούρνο πίσω. Βάλει το φούρνο πίσω. Ναι, έχω προσπαθεί να σπάσει ένα fletching table στο σύνορα. Φέρ το φούρνο μου! Τι να το κάνεις το φούρνο μου! Τα φούρνο! Νουρ, θα είμαστε γείτονες. Μαλάκα, τι κάνεις το φούρνο! Και εσύ επιτέλους όλο μικρύνεις. Ούτε να αρρωστήσω δεν μπορώ πια. Τι ένα, τι πέντε. Λογική. Νουλ. Νουλ, λογική. Νουλ. Όχι. Νουλ. Εδώ. Περίμενε. Αυτό βρω. Νουλ λογική. Όχι ρε. Νουλ, θα σε διαλύσω. Πέρι δικό σου ήτανε. Ναι. Άφω, ρε. Έλα πάρ' το. Δώσ' το. Βάτε πάνω στο Μάγκαρτ. Νουλ! Περί. Άλλη μια φορά, μπρο. Άλλη μια φορά. Θα σου κάνω TPA. Αυτή τα καταλάβει. Άμα θέλεις. Κοίτα τώρα που δεν δουλεύει. Να που δεν έχεις βάλει το chair. Αχ, πολύ βοηθητικός. Πολύ βοηθητικός. Έχεις καταστρέψει τα Minecraft 3 φορές. 2. Α. Πώς σκοτώνω, όχι. Τι ιδέες. Ωραία. Οχ, δεν φεύγουνε. Είναι ο... Η ζάχαρη... Ναι. Είναι το καλύτερο πλάνο, και... Μετά τα δύο κάρτελ συναντήθηκαν. Θα το μάθω στο επόμενο επεισόδιο του Breaking SMP. Λοιπόν, έκουσα και το πούσα. Είμαι ο ντε... Τέλεια. Γιατί τι... Χαίρομαι πάρα πολύ. Σταματήστε, λοιπόν. Και έχουμε ένα νέο. Βασικά δεν έχουμε μόνο ένα νέο, αλλά τουλάχιστον έκανα. Αλλά του. Μην κάνεις bullying στους νέους μου. Εντάξει, φτάνει. Εσύ μου τα έλεγε, ποιος βλάκα. Άλλο αυτό. Πέτα τα. Καούνε. Περίμενε. Πού πήγανε. Να καούνε. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό είναι το σπίτι μου. Προφανώς και θα άρχιζα με το δικό μου. Ναι. Νόμιζα ήταν σοπ. Ναι, το εκμεταλλεύομαι για να βγάλω diamonds. Είστε έτοιμοι? Εγώ είμαι. Σκοτιάστε τον κόσμο! Τόσο υπερβολικά πολύ. Δώστε κότες στο λαό. Μέχρι κι αρέσει. Ψήφισε και εσύ ψήφισε. Ψηφίστε κότες. Αυτό ο σταθμός λαρίσεις.
είναι στην Αθήνα και δεν είναι στη Λάρισα. Θέλω να μου πείτε ένα λόγο γιατί το κάνατε έτσι. Αθηναίοι, γιατί. Γιατί είναι έλεγα κι εγώ σταθμός Λαρίσης, τα άκουγα, το βλέπα και στη Μονόπολη και λέω εντάξει, μάντεψε, είναι ο σταθμός στη Λάρισα. Και είναι ένα σταθμός που απλά πάει τρένο στη Λάρισα. Ναι, αλλά δεν πάει μόνο στη Λάρισα, πάει και Θεσσαλονίκη. Τι ψάχνεις λογική, αφού είναι Αθηναίοι. Δηλαδή, ναι. Τέλεος. Το τρένο αυτό περνούσε και από κάτι άλλο πολύ ωραίο σταθμός που δεν θυμάται κανείς το όνομά τους. Καθόλου μπέρδεμα γενικά, ε! Καθόλου, δεν υπάρχει θέμα! Όχι καλέ, καθόλου. Αθηναίοι. Ρε, ένας φίλος μου δουλεύει και αυτός σερβιτόρος, οκ. Και μου στέλνει μία μέρα μήνυμα I hate people of France. Γιατί γενικά δεν μιλάνε αγγλικά, οκ. Πας να παραγγείλεις και σου μιλάνε μόνο γαλλικά. Και είναι ότι πιο σπαστικό υπάρχει. Και να πας στην Γαλλία, άμα σου πούνε, άμα τους μιλήσεις αγγλικά, θα σε κοιτάνε. Λακαραγκούκλης. Όχι, 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 περίμενε. Ξέρεις τι, όχι. Θα σου πω, ξέρεις τι, εγώ το καταλαβαίνω ότι συμφώνω με την νοοτροπία τους, αν πάω στη χώρα τους, πρέπει να ξέρω τη γλώσσα τους. Ωραία. Με την νοοτροπία τους, αν έρθουν στη χώρα μου, πρέπει να ξέρουν τη γλώσσα μου. Άρα θα μου μιλήσεις ελληνικά. Με την νοοτροπία σου πάω! Εντάξει, τσίλαρη, ρέμισε. Όχι, 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 δεν θα τσιλάρω καθόλου γιατί είχα πάρα πολλούς Γάλλους και εγώ πέρσι. Και δούλευα και σε μπαρ. Άρα έχω λάβει πάρα πολλές περίεργες παραγγελίες. Φραπές με παγωτό. Φραπές με παγωτό. Δηλαδή βάζανε μία μπάλα παγωτό και το πιο περίεργο ήταν μία μπάλα παγωτό μπανάνα. Τι θέλει να κάνει με τη ζωή του, θέλει να πεθάνει. Μου είχαν ζητήσει strawberry daiquiri με μέσα καφέ. Γιατί απλά δεν μου λες να σου φέρω ένα καθαρκτικό. Την ίδια δουλειά κάνουνε. Θα περάσεις απλά 4 ώρες στην τουαλέτα. Πολλοί αποφασίζουν να αναμίξουν το κρασί τους με περίεργα αναψυκτικά. Για παράδειγμα, μου έχουν παραγγείλει λευκό κρασί με πορτοκαλάδα, λευκό κρασί με πέψη, λευκό κρασί με λεμονάδα, λευκό κρασί με σόντα και με σπράιτ. Ρε μαλάκες, μάθετε να παραγγέλνετε. Σε θα καληνυχτήσω. Και εσύ. Ντροπή σου. Ποιος σε σκότωσε? Sorry. Για την μπίσκιτ. Για την μπίσκιτ. Άσε με λίγο να σε σκοτώσω. Πόσα levels έχεις? 30. Είχα levels. Ωραία, θα σου δώσω εγώ XP bottles μετά δωρεάν. Δεν έχω levels. Όχι. Μαλά, κάνω και ένα μόλις repair την armor, γάμα. Όχι. Θα σου κάνω εγώ repair την armor, αλλά θέλω για το content, για τα views. Περίμενε. Μπράβο. Δεν ξέρω. Βλέπεις. Νούλ, κοίτα με. Ξεγυμνώθηκε η μπίσκιτ. Μπίσκιτ. Έχω τα diamond σου. Έχω σπαθί. Δικά μου είναι, ψέματα λέει. Σε αρέσει το σπαθί μου, θες να δεις τι κάνει. Μπρα. Σπαθαίνει. Νομίζω έκανα πιο γρήγορα regen από ότι μου το σκάσες. Πάμε πάλι. Αλλά αυτοί είστε. Obsidian. Obsidian. Εδώ θα μπει. Όχι, όχι, όχι. Obsidian, παιδιά. Honeycomb. Ακούμε λίγο, το Honeycomb μπορεί να το σπάσει όμως κατευθείαν. Γιατί δεν μπορεί το Obsidian αφού έχει efficiency. Το Honeycomb ναι, αλλά δεν θα το σπάσει κατευθείαν. Δεν μπορεί να το σπάσει το Honeycomb κατευθείαν, δεν έχει tool για να το σπάσει απευθείαν. Απευθείας. Δες με λίγο. Ναι, όντως το Honeycomb δεν έχει. Θα πάρει 3 seconds. Στα 3 seconds αυτά... Πάει και το Obsidian γιατί έχει efficiency 5. Θα πάρει 3 seconds στο Obsidian, αυτό σου λέω. Άκουμε λίγο, στα 3 seconds αυτά. Θα μ' ακούσει λίγο. Γιατί? Αυτό κι αν ήτανε dramatic. Νομίζω πέσαν παραπάνω πράγματα από ό,τι θα έπρεπε. Περίμενε. Ωραία. Αυτό θα πάει για thumbnail.
αυτό θα πάει για thumbnail. Και... Καλησπέρα σε όλους. Season 5 Wooden Toast SMP. Να καλωσορίσουμε τα νέα άτομα, το Σάβλη, την Captain Beast και το Γιάννη. Με λίγο παλαμάκια. Μόνος μου, εντελώς. Ωχα, μισό. Δεν άντεξα. Ξέρω κάποιον που έχει μαγαζί με books. Όχι, μην πάρετε Alex P. Bottles να χαρείτε. Έχω κι άλλα στο υπόγειο. Πάντα. Ήμουνα πιο έξυπνος από σας, έχω στο υπόγειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αντίο σας.